Ο Αλέξης Γκούγκο, νικητής του Sky Olympus Marathon, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή στη διεθνή διοργάνωση. Στενάζει η Ελλάδα από την αφόρητη ζέστη. Θερμοκρασίες ρεκόρ στα Βαλκάνια, νεκροί από τον καύσωνα στη Ρουμανία. Κατώτατη Εθνική Σύνταξη προανήγγειλε στην Πάτρα ο Πρωθυπουργός. Νέα επίθεση του Γιώργου Παπανδρέου στην κυβέρνηση. Απεργούν οι φύλακες, κλείνουν οι αρχαιολογικοί χώροι. Κλειστή η Ακρόπολη και το Παλάτι των Υποτών στη Ρόδο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Άγγελος Καυκάς και βλέπετε τα νέα του Sky στις 2. Ο Αλέξη Γκούγκο είναι ο νικητής του Sky Olympus Marathon, της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο βουνό των θεών και των μύθων. Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε σε συμμετοχή κάθε προηγούμενο, προσδίδοντας το θεσμό διεθνή ακτινοβολία και αναδεικνύοντας την οικολογική της διάσταση. Θα πάρει την πρώτη νίκη στην ιστορία του Sky Olympus Marathon. Εδώ, Αλέξη Γκούγκο, τα τελευταία μέτρα μιας ιστορικής διαδρομής, η ιερή διαδρομή των αρχαίων ημών προγόνων για να θυσιάσουν στο Δία, έτοιμος να κόψει την κορδέλα του τερματισμού. Μετά από 5 ώρες, 18 λεπτά και 41 δεύτερα, ο 33χρονος Αλέξης Γκούγκο αναδεικνύει την νικητή του μοναδικού διεθνούς αγώνα ορεινού δρόμου. Είσαι νικητής. Καλά είμαι φέτος. Συγκούρωση, νιώθω πολύ. Λόγω ζέστη μάλλον να κάνουμε καλό δρόμο. Έκανα καλύτερη προετοιμασία από πέρσι. Περίπου 5 λεπτά αργότερα τον νήμα κόβει ο Ζαχαρίας Θεοδόρου, κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Θέλω που σου αξίζει πραγματικά. Θες να χαρίσεις κάπου αυτή τη δεύτερη νίκη? Πιστεύω είναι πολύ σημαντική για σένα. Στη μητέρα μου, την Αναστασία. Και ο τρίτος είναι ο Καλοφύρης. 5 ώρες, 27 λεπτά και 2 δεύτερα μετά την εκκίνηση του Sky Olympus Marathon τερματίζει ο Νίκος Καλοφύρης, κάτοχος του ρεκόρ με 4 ώρες 56 λεπτά και 23 δεύτερα που σημείωσε το 2006. Δεν έχω προετοιμαστεί καλά. Κατά λιποθυμίες, αφήστε παιδιά λίγο στον ίδιο. Ένα χειροκρότημα στον Νίκο Καλοφύρη. 453 αθλητές από όλο τον κόσμο δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια διαδρομή 44 χιλιόμετρων σε υψόμετρο έως και 2.780 μέτρων. Τμήμα της διαδρομής συμπίπτει με την ιερή πορεία των πιστών της αρχαιότητας, οι οποίοι στις αρχές κάθε καλοκαιριού ανέβαιναν από τη λατρευτική πόλη του Δίου στις κορυφές του Ολύμπου για να θυσιάσουν στο Δία. Είναι ένας αγώνας για τη φύση, για το περιβάλλον, το οποίο είναι κάτι που ο Sky έχει αγκαλιάσει και θεωρεί υποχρέωσή του να προάγει. Οι σταθμοί που περνούν οι αθλητές είναι Άγιος Κωνσταντίνος, Ορλιάς, Κορομιλιά, Οξούλα, Πετρόστρουγκα, Σκούρτα, Οροπέδιο των Μουσών, Καταφύγιο, Πριόνια, Μοναστήρι, Χιονοστιβάδα, Πόρτες και ο αγώνας ολοκληρώνεται στο Λιτόχωρο. Η εκκίνηση δόθηκε στις 6 και 5 το πρωί της Κυριακής στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου στους πρόποδες του Ολύμπου από τον 4 φορές Ολυμπιονίκη της Άρσης Βαρών, Πυροδήμα. Πραγματικά ήταν όλοι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι που συμμετέχουν σε αυτό το μαραθώνιο. Η απονομή των μεταλλίων του Sky Olympus Marathon ενός αγώνα με διεθνή ακτινοβολία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα από την Ολυμπιονίκη στα 20.000 μέτρα βάδιν Αθανασία Τζουμελέκα. Πραγματικά καταπληκτικός αγώνας. Από το Μέτσοβο λοιπόν ήρθε ο φετινός νικητής του μαραθωνίου του Ολύμπου, Αλέξης Γκούγκο. Είναι η δεύτερη νίκη του στο μαραθώνιο, ενώ άλλη μια φορά έχει τερματίσει τρίτος. Μετά από 3 χρόνια ο Αλέξης Γκούγκο επέστρεψε στην κορυφή του Ολύμπου. Ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ολύμπους Μάραθον, μετά από έντονο συναγωνισμό που είχε με τον περσινό νικητή, τον Νίκο Καλοφύρη. Ο Γκούγκο δεν είναι χθεσινός σε τέτοιου είδους αγώνες. Ο αθλητής από το Μέτσοβο, ο οποίος διανύει το 32ο έτος της ηλικίας του, ασχολείται με τον αθλητισμό από την ηλικία των 12 ετών. Ανήκει στον Ορειβατικό Σύλλογο Μετσόβου. Είναι ένας από τους αθλητές που πρωταγωνιστούν στο μαραθώνιο του Ολύμπου τα τελευταία χρόνια. Το 2004 μάλιστα σημείωσε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, κάνοντας τη διαδρομή σε 5 ώρες και 27 λεπτά. Ενώ την επόμενη χρονιά, το 2005, ήταν δεύτερος, σε 5 ώρες και 16 λεπτά. Πέρυσι τερμάτισε στην τρίτη θέση, σε 5 ώρες και 10 λεπτά. Στη φετινή διοργάνωση ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και όπως λέει ο ίδιος, θέλει να συμμετάσχει σε πολλούς ακόμα μαραθώνιους του Ολύμπου. Στον αγώνα για τη φύση και οι μικροί αθλητές, 9 και 5 δόθηκε η εκκίνηση.
56 παιδιά ηλικίας από πρώτη δημοτικού μέχρι και πρώτη γυμνασίου διένυσαν μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων στην πόλη του Λιτοχώρου, περνώντας μέσα από την κοιλάδα του Ενιπέα. Ο τερματισμός έγινε στο ίδιο σημείο με τον τερματισμό των ενηλίκων. Οι μικροί αθλητές με θέρμη και ζήλο έτρεξαν για τη φύση και δοκίμασαν τα όρια τους. Έδωσαν το παράδειγμα της υπέρβασης και του αγώνα πέρα από τα μετάλλια και την νίκη, αποκομίζοντας ουσιαστικά μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον. Ας δούμε τι δήλωσε στη Ράνια Τζίμα ο μικρός αθλητής Γιώργος Γραμματώσης του παιδικού Ολύμπου Μάραθον, που τερμάτισε δεύτερος. Σήμερα εγώ έτρεξα για να περάσω ωραία, δεν έτρεξα για να βγω πρώτος. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, αλλά αφού είδα ότι ήμουν στους πρώτους, μετά έτρεξα παραπάνω για να τερματίσω.